Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά? Η Λάιρα καλά? Καλά είμαστε, αγαπητοί. Πολύ μπράβο. Καλά. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί με πήρατε, αλλά δεν έχω μιλήσει ακόμα με τη δικηγόρο μου. Μόλις δεν παίξαμε τι έχει γίνει. Τις δηλώσεις της κυρίας Καπερνάρου, γιατί βρέθηκε το πρωί σήμερα στο Μικτό Ορκωτό εκδικάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κατέθεσες εις βάρος της κυρίας Λιτσάκη. Θέλω να μου πεις, άσχετα από το νομικό κομμάτι το οποίο θα εξελιχθεί και θα αποφασιστεί στις δικαστικές αίθουσες, εσύ πώς νιώθεις με όλο αυτό που έχει συμβεί και τι συναισθήματα σου έχει προκαλέσει? Αγαπάκι μου, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος να ανοίγει το στόμα του και να λέει ό,τι θέλει για κάποιον άνθρωπο και ο άλλος άνθρωπος να μην έχει το αυθαίρετο δικαίωμα να πει ότι αυτό δεν το δέχομαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια, γι' αυτό αναγκάστηκα να κινηθώ. Δεν ήθελα να κινηθώ, αναγκάστηκα. Και επειδή την άκουσα και προχτές να λέει ότι μέχρι να πεθάνω θα λέω ό,τι θέλω για το Μαυρίκιο και θα συνεχίσω να τον κράζω και να το σχολιάζω και να κάνω ό,τι θέλω, καταλαβαίνετε ότι είναι απάνθρωπη αυτή η δήλωση και είμαι αναγκασμένος να κινηθώ για να διασφαλίσω εμένα, τη γυναίκα μου, το παιδάκι μου που έρχεται τον άλλο μήνα και δεν το σέβεται αυτή η κοπέλα. Και αυτό, Ελληνάκι μου. Δεν θέλω να σου πω. Και η Λάιρα είναι σε μια ευαίσθητη κατάσταση, βρε Μαυρίκιο. Είναι στους τελευταίους μήνες. Θα στενοχωριέται πάρα πολύ το κορίτσι. Να την διαφυλάξω, να μην ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα. Έχουμε που έχουμε τα θέματά μας με την εγκυμοσύνη, που είναι από τον πρώτο μήνα μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Και πήραμε λίγο έτσι μια χαρά, γιατί είδαμε ότι καταφέραμε και περάσαμε το στάδιο και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Αλλά κάποια πράγματα είναι αδιανόητα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κοπέλα να δημιουργεί πρόβλημα σε μένα και σε άλλους ανθρώπους, γιατί έχω μιλήσει και με άλλους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα από αυτό το κορίτσι. Και να καταλάβει ότι ό,τι λέει το ακούνε άνθρωποι. Εμένα αυτά που λέει τα ακούνε μαθητές μου, τα ακούνε τα πεθερικά μου στο Μαυρίκιο. Μαυρίκιε, άκουσα τον συνήγορο της κυρίας Λιτσάκη νωρίτερα, ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε, θα το κόψουμε και θα το προβάλλουμε, που είπε ότι έγινε κάποια προσπάθεια από τη μεριά της κυρίας Λιτσάκη να τα βρείτε εξοδικαστικά. Χτύπησε το τηλέφωνό σου, σε πήρε ένα τηλέφωνο, σου πει Μαυρίκη, έλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι σε πήρεξε, να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε, σε αυτό το σενάριο. Ναι, καρδούλα μου, αλλά με κάλεσε στην εκπομπή τη και εγώ αρνήθηκα να πάω. Δεν μπορώ να πάω σε μια εκπομπή που δεν υπάρχει κανένα μέτρο, κανένα όριο, που φτύνουν, που βρίζουν, που κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Νομίζω τα βλέπετε αυτά που κάνουν. Που σε βρίζουν προσωπικά, Μαυρίκη, σε βρίζουν προσωπικά από αυτήν την εκπομπή. Δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια διαδικασία, αγάπη μου. Δεν μιλάω για έναν άνθρωπο. Επίσης μου δεσμεύτηκε εξοδικαστικά ότι θα κατεβάσει τα βίντεο και δεν τα κατέβασε. Είναι εκεί όπως ήταν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ναι, αλλά γιατί μπορεί να βγει στην εκπομπή της. Να συνεννοηθώ. Μπορεί να βγει στην εκπομπή της και να συνεχίζει να σε κράζει με τον τρόπο της στον αέρα και να κερδίσει. Όχι μόνο αυτό. Εμένα το πιο εξοπλιστικό από όλη την ιστορία αυτή είναι ότι ενώ έγινε αυτά που έγινε και είπε αυτά που είπε, θέλει να βγάλει κι άλλα. Με τη δική σου τη συμμετοχή σε μια εκπομπή, εγώ αυτό με τρελαίνει. Αυτό θα, ναι, τον έβρισα, έλα τώρα να τα βρούμε και άλλα βιούς. Όχι, δηλαδή... υπάρχει κάτι που είπε και ο δικηγόρος. Να πλουτίσει επάνω σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά... όχι απλά να μιλήσει, να πλουτίσει στην πλάτη μα του. Η ίδια μας είπε, Θοδωρή, αγαπημένη μου παρέα, η ίδια μας είπε πρόσφατα ότι έχει βγάλει 1 εκατομμύριο από το Instagram σε ένα χρόνο. Οπότε έχει ξέρει τον τρόπο να εκμεταλλευτεί πράγματα και καταστάσεις για να βγάλει λεφτά από αυτό το πράγμα. Στην περίπτωση που το ανέχομαι όλο αυτό που γίνεται να είναι και σχροκέρδια πάνω στην πλάτη μου και πάνω στο αγέννητο παιδί μου. Στην περίπτωση, Μαυρίκη, που σου πει πάμε σε ένα καφέ να τα πούμε οι δυο μας και να τα βρούμε εκεί και τηρήσει αυτό το οποίο, τη δέσμευση την οποία σου δώσει, είσαι διατεθειμένος ακόμα και τώρα να αποσύρεις τα ασφαλιστικά? Καρδιά μου, εγώ δεν ζητάω κάτι από την Σούπερ Κική. Δεν ζητάω ούτε λεφτά να μου δώσει. Δόξα τω Θεώ, έχω φροντίσει τη ζωή μου να δουλεύω πάρα πολύ και εγώ και η οικογένειά μου και να μην έχω ανάγκη. Αν ζητούσε χρήματα, δεν θα έκανε ασφαλιστικά μέτρα, καρδούλα μου. Θα ήταν διαφορετική η διαδικασία. Θα έκανε μια αγωγή. Ναι, εγώ αυτό που ζητάω είναι να σταματήσει να αναφέρεται στο όνομά μου και να κατεβάσει αυτά τα προσβλητικά βίντεο που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Έτσι. Και θα τα αντιμετωπίσει το παιδί μου σε 5 χρόνια που θα πάει σχολείο αυτά τα βίντεο. Σύμφωνα με τους δικηγόρους σου, πόσο καιρό κάνει να βγει αυτή η απόφαση των ασφαλιστικών, παιδιά? Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Σε επόμενες μέρες, μπορεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Μαυρίκη, όταν σε όλο αυτό ακούς τη λέξη σάτιρα, πώς νιώθεις?
Γιατί εμένα με εξόργησε αυτό το πράγμα. Παίρνω θάση για δεν είναι, δεν είναι. Μα τι είναι, τι είναι η Σούπερ Κική. Ακριβώς. Έχει τελειώσει. Είναι άλλος ένας Αριστοφάνης. Και δεν το γνωρίζω. Γεννήσαμε. Πάντως η Σούπερ Κική μπορεί να κρίνει τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Κάτι να κάνει ο Χάρη Κλίν, άντε να κάνει και ο Λαζόπουλος που είναι ηθοποιοί που έχουν κάνει αυτό το πράγμα, που το κάνουν σωστά. Και άλλοι κάνουν. Και Ράδιο Αρβίλα κάνουν. Κύριε Μαυρικίου, συγγνώμη, καλημέρα και από μένα. Συγγνώμη που θα πω το εξής αυτή τη στιγμή. Αυτού του είδους σάτυρα δεν μπορεί και δεν νομιμοποιείται να την κάνει κανένας. Κανένας Λαζόπουλος, κανένας Χάρη Κλίν, αν ήταν κοντά μας, δεν θα μπορούσε να εμπέζει το αγέννητο παιδί σας, την οικογένειά σας και οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας σας. Δεν είναι σάτυρα, αγαπημένη μου. Ακριβώς. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Και το όριο του καθενός, παιδιά, ναι, από τη μία συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και από την άλλη, απόλυτα, και το όριο του καθενός είναι κάτι το οποίο δεν το ορίζει κάποιος νόμος. Το δικό μου το όριο είναι αυτό, το δικό σου το όριο είναι αυτό. Η Σούπερ Κική βρίσκει τρόπο να υπάρχει, αγάπη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος. Επιστεύουμε απόλυτα τα δικαστήριά μας και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα στείλουν ένα μήνυμα το οποίο να λέει ότι ο καθένας, ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, που ο καθένας μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να λέει ό,τι θέλει. Και μετά να λέει σάτυρα. Υπήρχαν κάποιες παραστάσεις που είχε κάνει η Σούπερ Κική σαν stand-up comedian, γιατί όταν πάει ο κόσμος και πληρώνει. Ναι. Και πιστεύω ότι. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Που εκεί ήταν όντως ακραία. Δηλαδή, είχαμε δει και εμείς μας στέλνανε κάποια αποσπάσματα. Βέβαια, εκεί, όντως, επειδή έκανε παραστάσεις, έλεγε ότι είναι και σάτυρα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι stand-up κομμεντία. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν πρέπει να πούμε ότι δεν κάνει σάτυρα. Σε αυτό το σημείο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι, πείτε μου πού μπορεί να γελάσω με αυτά που είπε η Σούπερ Κική και είναι σάτυρα. Είναι η Ελλάδα και όχι. Εγώ είπα, θεωρεί ότι αυτά... Ελένη μου, μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη προσωπική σε θέλεις, σένα. Πες. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Βεβαίως. Θέλω να σε παρακαλέσω, μετά τη σημερινή μέρα, δεν θα ήθελα να ξαναπαίξουμε, να ξαναπαίξετε ποτέ ως εκπομπή και εσύ προσωπικά ως παρουσιάστρια εκπομπής αυτά τα ανεκδίκητα πράγματα που υπόθηκαν από το στόμα αυτής της γυναίκας για μένα. Δεν τα έχουμε δείξει. Αφήστε με λίγο, δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι γνωρίζει. Δεν είχαμε σκοπό ούτε να τα παίξουμε και ούτε τα έχουμε προβάλει. Επειδή τα έχουν παίξει όμως άλλες εκπομπές, θέλω να σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή ξέρω και το ήθος σου και όλα αυτά. Θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή είναι κάτι που πραγματικά με έχει ενοχλήσει και μου δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά είναι μου, το με την οικογένειά μου, με τους μαθητές μου και με ρωτάνε, έρχονται και μου κοτσάρουν μια YouTuber μέσα στη μούρη και μου λένε «Κύριε, γιατί αυτή μιλάει για εσάς έτσι, τι είναι αυτά που λέει». Και αντιμετωπίζω πραγματικά πρόβλημα, γι' αυτό αναγκαστικά να κινηθώ και θέλω να με καταλάβετε και είμαι σίγουρος ότι με καταλαβαίνετε. Σε καταλαβαίνουμε και είναι απολύτως σεβαστό αυτό που λες. Δεν θα γίνει, πραγματικά. Δεν έγινε και δεν θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς. Να το ξέρεις, δεσμεύομαι. Ωραία, θα κομμάτι. Πρέπει να σας αφήσω για να ενημερωθώ από τη δικηγόρο μου τι έχει συμβεί. Πες μου πριν κλείσεις, πώς είναι η Λάιρα. Καταρχάς, πώς είναι στην υγεία της. Αν διανύεται τις τελευταίες μέρες της εγκυμοσύνης, δεν ξέρω αν σας έχουν δώσει ημερομηνία, πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ελένη μου, η Λάιρα είναι στο κρεβάτι. Φαντάζομαι ότι χθες πάντρεψα την αδερφή μου, προχθές την Κυριακή. Το είδα στα stories. Ευχαριστώ πολύ και να δεν μπόρεσε ούτε στο γάμο να έρθει, ούτε στο γλέντι. Δηλαδή λίγο εκεί στο σπίτι την είδε. Δυστυχώς πρέπει να μείνει στο σπίτι, στο κρεβάτι, γιατί έχουμε κάποιες, επισκεπτόμαστε την κλινική, έχουμε κάποιες προγεννητικές συσπάσεις. Είναι μια δύσκολη περίοδος για μας. Δεν πρέπει να ταράζεται, πρέπει να είναι ήρεμη και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το κεώνα που λέγεται Σούπερ Κική. Είμαι σίγουρη πως με την αγάπη σου και την αγκαλιά σου την κρατάς σε κατάσταση, τη διατηρείς σε κατάσταση ηρεμίας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με ένα πόνο. Όλη την ομαδάρα σας. Και εμείς σου στέλνουμε τη δική μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσαμε μαζί σήμερα.